Λοιπόν, εμείς πάμε να δούμε το επόμενο βίντεο που έχει να κάνει με την Ευρώπη αλλά και την τηλεργασία. Εργασία από το σπίτι ή αλλιώς τηλεργασία. Μπήκε για τα καλά στη ζωή μας μετά από την πανδημία του κορονοϊού και σε αρκετές περιπτώσεις καθιερώθηκε. Πώς όμως προστατεύεται ο εργαζόμενος από τις όποιες αρνητικές συνέπειες? Παρόλο που παρουσιάστηκε ως αναγκαίο μέτρο προστασίας των εργαζομένων και μέσα στις συνθήκες της πανδημίας όντως λειτουργήσε ως τέτοιο με ευεργετικά αποτελέσματα, εντούτοις πολλοί τηλεργαζόμενοι υπέστησαν με βίαιο τρόπο τις επιπτώσεις της. Η τηλεργασία αποτελεί μείζωνα πρόκληση για τις εργασιακές σχέσεις, αφού μέσω αυτής της μορφής απασχόλησης εισάγονται νέα δεδομένα και τίθενται νέες υποχρεώσεις και νέες σχέσεις ανάμεσα σε εργοδότες και εργαζόμενους. Πόσες φορές ενώ εργαζόσουν από το σπίτι έτυχε να κοιτάξεις το ρολόι για να διαπιστώσεις ότι έχεις ξεπεράσει κατά πολύ το ωράριο εργασίας σου? Και αυτό είναι μόνο ένα από τα όσα διαφάνηκε ότι χρήζουν άμεσης ρύθμισης. Εντατικοποιήθηκε η εργασία με επέκταση του ωραρίου και καταργήθηκε η πληρωμή των υπεροριών. Οι συνέπειες στη σωματική και ψυχική υγεία ήταν οδυνηρές. Οι εργαζόμενοι αποξενώθηκαν. Οι γυναίκες υπέστησαν ένα επιπλέον βάρος καθώς κλήθηκαν να συνδυάσουν την τηλεργασία με άλλες δραστηριότητες που ελαίω πατριαρχίας θεωρούνται δική τους υποχρέωση. Έτσι, οξύνθηκε ακόμη περισσότερο η εκμετάλλευση των γυναικών και η ανισότητα των φύλων. Επίσης, υπήρξε οικονομικό κόστος για τους εργαζόμενους, καθώς διάφορα λειτουργικά έξοδα του εργοδότη μετακύλησαν στις πλάτες τους. Έτσι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βγήκε μπροστά με κύριο αίτημα το δικαίωμα στην αποσύνδεση. Με ψήφισμα που υιοθέτησε το Ευρωκοινοβούλιο στις 21 Ιανουαρίου του 2021, καλεί την Κομισιόν να καταθέσει νομοθετική πρόταση η οποία να διασφαλίζει στους τηλεργαζόμενους το δικαίωμα στην αποσύνδεση, δηλαδή το δικαίωμα να απενεργοποιούν όλα τα συνδεόμενα με την εργασία εργαλεία και να μην αποκρίνονται στα αιτήματα των εργοδοτών εκτός του χρόνου εργασίας, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος δυσμενών συνεπειών, π.χ. απόλυσης ή άλλων αντιπίνων. Προωθείται ένα ολοκληρωμένο πακέτο για ουσιαστική προστασία των εργαζομένων. Διεκδικούμε να ενισχυθεί η νομοθεσία ώστε οι επιχειρήσεις να υλοποιούν όλες τις υποχρεώσεις τους, παραδείγματος χάρη για εξασφάλιση των όρων υγιεινής και ασφάλειας, οικονομική κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και σεβασμό του προσωπικού χρόνου των εργαζομένων. Εντείνουμε τον αγώνα για ισχυροποίηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, κατάργηση της ευέλικτης εργασίας και διασφάλιση ποιοτικών θέσεων εργασίας με όλα τα εργασιακά δικαιώματα. Έτσι, έπειτα από το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, η συζήτηση άνοιξε και στην Κύπρο ενώπιον της Επιτροπής Εργασίας της Βουλής από τον περασμένο Οκτώβριο. Αναμένουμε αυτή τη στιγμή από την εκτελεστική εξουσία, από το αρμόδιο Υπουργείο, να επεξεργαστούν και να καταθέσουν νομοσχέδιο το οποίο να διασφαλίζει ότι η τηλεργασία σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει δυσμενώς τις συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων. Κομπικό σημείο της συζήτησης αποτελεί η διασφάλιση του δικαιώματος των εργαζομένων για αποσύνδεση από την εργασία με τη λήξη του χρόνου εργασίας. Και να διασφαλίζεται ασφαλώς δίκαιη αμοιβή, οριοθέτηση του χρόνου εργασίας, ισορροπία μεταξύ ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής. Θα επανέλθουμε επί του θέματος τον Σεπτέμβρη, αναμένοντας ότι μέχρι τότε η κυβέρνηση θα έχει καταθέσει και το σχετικό νομοσχέδιο. Τόσο οι συντεχνίες όσο και οι εργοδοτικές οργανώσεις βλέπουν θετικά το σενάριο της συνεργασίας. Ωστόσο, εκφράζουν κάποιες επιφυλάξεις για τον τρόπο εφαρμογής της. Πάντως, το Υπουργείο Εργασίας έχει στείλει το φάκελο του νομοσχεδίου στην νομική υπηρεσία, όπου και τη χάνει νομοτεχνικού ελέγχου.